Στην Αθήνα οι υποστηρικτέ του όχι πανηγυρίζουν. Στι Βρυξέλλε, ο Ντόναλτ Τού ξεγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορφή των ηγετών των χωρών μελών τη Ευρωζώνη την Τρίτη για το ελληνικό ζήτημα μετά από αίτημα τη Άγγελα Μέρκελ και του Φρανσουά Ολάντ. Μέχε, καλά, καλά. Γερμανοί και Γάλλοι επισημαίνουν πω θα γίνει σεβαστή η ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να αποδεχθούμε το αποτέλεσμα. το αποτέλεσμα. Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενό δημοψηφίσματο, το οποίο οι Έλληνε συμμετείχαν μαζικά. Ταλ, τάλ, οι αποφάσει τώρα πρέπει να ληφθούν από την Αθήνα. Η μπάλα βρίσκεται στο κήπεδο τη Αθήνα, ανέφερε ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιερ. Η περίοδο που αρχίζει είναι δραματική για την Ελλάδα, ανέφερε ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. People, πιστεύω πω ο ελληνικό λαό θα βρεθεί κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα σε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Νομίζω πω πρέπει η Σύνοδο Κορυφή των Ηγετών των Κρατών Μελών τη Ευρωζώνη να συζητήσει για ένα πρόγραμμα ανθρωπιστική βοήθεια για την Ελλάδα. Οι απλοί πολίτε, οι συνταξιούχοι, οι ασθενεί και τα παιδιά δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για τη δραματική κατάσταση στην οποία έφερε τη χώρα η κυβέρνηση, ανέφερε ο Μάρτιν Σούλτ. Εντός της ημέρας, ο πρόεδρος τη Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούγκερ αναμένεται να έχει τηλεδιάσκεψη με τους Μάριο Ντράγκη και Γερούν Ντάισερμπλουμ.